Θεωρούμε ότι η σωρή ελεγκτικών μηχανισμών και ελεγκτικών διαδικασιών υφίσταται στους φορείς του δημοσίου κατά τη λειτουργία τους. Ελεγκτικών μηχανισμών εξωτερικών, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ΑΣΕΠ, το Υπουργείο Οικονομικών, τα διάφορα ελεγκτικά σώματα που ενσωματώθηκαν στην ΕΑΤ, ο συνήγορος του πολίτη, αποκεντρωμένη διοίκηση για του ΣΟΤΑ και άλλα, αλλά και εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών, όπως ο υπάρχον εσωτερικός έλεγχος, αλλά και ο ιεραρχικός έλεγχος που προκύπτει από την ίδια τη λειτουργία των υπηρεσιών και την οργανωτική του δομή. Τι έχει δείξει η λειτουργία όλων αυτών? Τα όποια προβλήματα που εντοπίζονται επιλύονται ή μπαίνουν στο σιρτάρι, ή εντοπίζονται μόνο κάποιες παρενχίδες και συγκαλύπτονται όσα σχετίζονται με τις ουσιαστικές πλευρές της λειτουργίας του φορέα, τους σκοπούς και τους στόχους του? Η απάντηση θεωρούμε ότι έχει δοθεί από την ίδια την πραγματικότητα και δίνεται καθημερινά. Πώς αξιολογείται, παραδείγματος χάρη, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιακών λειτουργιών ενός φορέα, π.χ. των λειτουργιών ενός δημόσιου νοσοκομείου, όταν, παραδείγματος χάρη, στο θριάσιο νοσοκομείο περιμένουν 500 και παραπάνω ασθενείς στη λίστα αναμονής της ορθοπαιδικής κλινικής, ή όταν ένας-δυο νοσηλευτές αναβάρδια έχουν την ευθύνη για 30 και πλέον ασθενείς, ή μιας υπηρεσίας της περιφέρειας, παραδείγματος χάρη, το αποχαιρετισμού των δρόμων, όταν ο ίδιος ο φορέας την απαξιώνει και θεωρεί περιττό τον επαρκή εξοπλισμό και τα αναγκαία μέσα, προκειμένου έτσι να μπορεί να προωθεί τις αναθέσεις και τις εργολαβίες. Είναι σαφές για μας ότι η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρηματικών λειτουργιών κάθε φορέα είναι δεμένη με τις πολιτικές επιλογές και ότι με αυτές τις πολιτικές επιλογές θα κρίνει και η μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Πώς θα αξιολογεί η μονάδα εσωτερικού ελέγχου την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργών μια περιφέρεια, όταν, παραδείγματος χάρη, ο Περιφερειάρχης προσλαμβάνει έκτακτα προσωπικό με ρουσκοτολογικές λίστες, όταν κατανέμει και τοποθετεί το 20% των συμβασιούχων προσλαμβάνει στα γραφεία των αντιπεριφερειαρχών? Ή μήπως η μονάδα εσωτερικού ελέγχου και ο προϊστάμενός θα σταθεί απέναντι σε αυτές τις επιλογές? Μήπως η μονάδα εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τον έλεγχο των οικονομικών του φορέα θα κρίνει και θα ελέγχει το κύριο για μας, το πού κατευθύνονται τα χρήματα? Όχι, βέβαια, αυτό δεν μπαίνει στην κρίση κανενός ελέγχου, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού. Ή μήπως θα ελέγχει τις διαδικασίες των αναθέσεων το όνομα των έκτακτων συνθήκων ή τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δοσμένων πλειοψηφιών των οικονομικών επιτροπών? Μάλλον, όπως η πραγματικότητα δείχνει, η αξιοπιστία των οικονομικών του φορέα κρίνεται μόνο με το αν είναι σωστές οι αθροίσεις, θα λέγαμε, και αυτό επιφανειακά είναι κρινόμενο ζήτημα, όχι γιατί δεν εκπροσωπείται το δημόσιο, όπως είπε χθες ο Υπουργός, αλλά γιατί αρκετοί λύκοι που κυκλοφορούν δεν μπορεί να φυλάνε τα πρόβατα, θα λέγαμε. Γι' αυτό λέμε ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις δραστηριότητες του κάθε φορέα για μας είναι όλοι εγγενείς κίνδυνοι, γιατί ενυπάρχουν με το σύστημα το οποίο υπηρετούν, γιατί είναι συνδεδεμένοι με τη λειτουργία του αστικού κράτους ως μοχλός και εργαλείο πρόθεσης των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, δεδομένου ότι όλες οι λειτουργίες κάθε φορέα έχουν στη βάση τους τα δημοσιονομικά δεδομένα, τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καπιταλιστικής κερδοφορίας, έχουν όλα τα σύμφωνα που επιβάλλει στους δημόσιους φορείς η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι. Επομένως, είναι σαφές ότι οι αναφερόμενοι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρηματικών του λειτουργιών, για την αξιοπιστία των οικονομικών του φορέα και άλλα, συνδέονται με τη συγκεκριμένη πολιτική του και αυτοί υπηρετούν, όπως εξάλλου και ρητά αναφέρεται ως εξεταζόμενος στόχος, τη συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του φορέα. Πόσο μάλλον που κοινές πολιτικές αποφάσεις και αποφάσεις των επικεφαλής των φορέων θα καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια σύσταση των επιτροπών ελέγχου, τον κανονισμό λειτουργία τους, την οργάνωση της ελέγχου και λειτουργία των μονάδων, τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, τις πρόσθετες αρμοδιότητες και άλλα. Πόσο μάλλον που επικεφαλής κάθε φορέα θα εγκρίνει το εγχειρίδιο εσωτερικών ελέγχων της μονάδας, το ετήσιο πρόγραμμα των εργασιών και θα εκδίδει και τις εντολές των εσωτερικών ελέγχων. Δεν λείπει βέβαια και το Γιάννη Κερνά ή Γιάννη Σπίνη σε όλο αυτό το νομοσχέδιο, όπως και σε αρκετούς νόμους που αφορούν στη λειτουργία του κράτους, αφού εκτός από τα παραπάνω, δίνεται και δυνατότητα στον επικεφαλής κάθε φορέα, με απόφασή του, να αναθέτει την μονάδα εσωτερικού ελέγχου ή τις υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αυτή η εξαρτώμενη για μας λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητη στο νομοσχέδιο, προβάλλοντας μάλιστα τον ισχυρισμό ότι η λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την οργανωτική υπαγωγή της μονάδας απευθείας στον επικεφαλή του φορέα, καθώς και ότι η λεγόμενη Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως ανεξάρτητο σώμα, γιατί τα μέλη της Επιτροπής θα προέρχονται από άλλους φορείς. Με το νομοσχέδιο για τον εσωτερικό έλεγχο, με αναπάντητα τα ζητήματα για τη στελέχωσή του και μάλιστα με εξειδικευμένο προσωπικό και εν μέσω μιας τεράστιας υποστελέχωσης των φορέων, με βαρύγδουπες εκφράσεις για χρηστή διοίκηση, καλή διακυβέρνηση, μηχανισμούς λογοδοσίας και άλλα, προσπαθείτε να πείσετε το λαό ότι μπορεί το δημόσιο και οι υπηρεσίες του να του εξασφαλίσουν λειτουργία που θα υπηρετεί τα συμφέροντά του με την εφαρμογή των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Προβάλλεται ένα σύστημα αυτοελέγχου στη λογική των συστημάτων αυτοελέγχου, HASP, ISO κλπ. Που είναι στον ιδιωτικό τομέα επιχειρήσεων,
όπου με προτυπωποιημένες διαδικασίες αλλά και άκρως καθοδηγούμενες από τους επικεφαλείς εν προκειμένου των φορέων του Δημοσίου, υπουργούς, διοικητές, περιφερειάρχες, δημάρχους και άλλους, θα γίνονται αυτά που επιλέγουν, ενώ ταυτόχρονα θα δένονται τα χέρια των υπαλλήλων που εντοπίζουν ζητήματα και πρέπει να βάλουν την αντίρρησή τους σε ενέργειες και εντολές των επικεφαλής διοίκησης. Όσον αφορά το λεγόμενο σύμβουλο ακεραιότητας, θα πω μόνο ότι οι δημόσιοι υπαλλήλοι έχουμε πικρή πείρα από τους μετακτητούς υπαλλήλους για να τους εμπιστευόμαστε για την αξιοκρατική τους κρίση, ζώντας άλλωστε καθημερινά στο πετσί μας την αναξιοκρατία και την προώθηση των ημετέρων σε θέσεις ευθείας και γενικότερα. Οι υπηρεσίες έχουν ανάγκη από στελέχωση, αποκάλυψη των κενών με μόνιμο προσωπικό, από εργασιακές σχέσεις με δικαιώματα, από επιλογές και κρίσιμα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, από λειτουργία των υπηρεσιών με σεβασμό στις λαϊκές ανάγκες, ζητήματα που δεν τα επιλύεται γιατί δεν χωράνε στη λογική του κόστους-οφέλους που έχει η πολιτική σας λογική προώθησης των ημετέρων. Τέλος, σας ξαναθέτουμε ένα ζήτημα που το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές και ως Ομοσπονδία και γενικότερα άλλοι φορείς στο Δημοσίο, το ζήτημα της νομικής υποστήριξης των υπαλλήλων. Επιτέλους, καταργήστε αυτό που βάλατε στις προηγούμενες ρυθμίσεις, ότι τα χρήματα θα δίνονται εφόσον η απόφαση, η καταβολή των δαπανών, λέει, θα γίνεται εφόσον εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση με τον οποίο οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι. Τη στιγμή που αποτελεί προϋπόθεση η μη δίωξη από μεριά της υπηρεσίας και βεβαίως μπορεί να μπει η ασφαλιστική δικλίδα ότι θα επιστρέφονται ως αξιοσύρθως καταβληθέντα. Διαφορετικά, εάν δεν κάνετε αυτή τη ρύθμιση, είναι μια ρύθμιση καινού γράμματος. Θα συνεχίσουν οι υπάλληλοι να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πληρώνουν οι ίδιοι για τη νομική τους υποστήριξη για υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Κλείνοντας, σας καταθέτουμε την κάθετη αντίθεσή μας στο δικαίωμα υπογραφής που δίνεται σε συμβασιούχους μηχανικούς, όχι μόνο γιατί αυτό έρχεται σε αντίθεση με συνταγματικές προβλέψεις και λοιπές αποφάσεις, αλλά και γιατί με αυτόν τον τρόπο απαντάτε στις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, αντί να προχωρήσετε στην αναγκαία στελέχωση με μόνιμο προσωπικό σε όλους τους ΟΤΑ. Σας ευχαριστούμε πολύ.